δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία και ο Γολγοθάς που βιώνουν εκατοντάδες πλημμυριοπαθείς επιχειρηματίες, των οποίων τον κόπο και την περιουσία παρέσυραν τα νερά που πλημμύρισαν τον περασμένο Οκτώβριο περιοχές του Ηρακλείου αλλά και του Λασιθίου. Στο επίκεντρο των προβλημάτων και της γραφειοκρατίας έχουν βρεθεί επιχειρήσεις στην Αγία Πελαγία αλλά και τη Σιτία, που αν και η δέσμευση των αρμοδίων ήταν ότι θα αποζημιωθούν άμεσα, αυτή η αποζημίωση χρονίζει, αφού 5 περίπου μήνες μετά και ενώ ένα μεγάλο μέρος από αυτές ετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν, τα χρήματα από την αρρωγή επί της ουσίας δεν τα έχουν λάβει. Από τους 114, οι 66 έχουν ολοκληρωμένο φάκελο και έχει αποσταλεί ήδη στη Διεύθυνση Κρατικής Αρρωγής. Εμείς ζητάμε να γίνουν απλούστερες οι διαδικασίες, να προχωρήσουμε με ένα διαφορετικό μοντέλο της εφάπαξ καταβολής, όπου ουσιαστικά θα ήταν και το ουσιαστικότερο και να γίνεται ο ελέγχος μετέπειτα. Αν και οι διαδικασίες από την περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα τόσο με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, όσο και Λασιθίου, κινήθηκαν με απόλυτη αμεσότητα και ορίστηκαν μια σειρά από υπάλληλοι για να τρέξουν τις επιτροπές καταγραφής και εκτίμησης, εν τούτης μέχρι αυτή την ώρα, μόλις για τις 101 από τις 381 πληγήσεις επιχειρήσεις έχουν κατατεθεί ολοκληρωμένοι φάκελοι για να αποσταλούν και να ληφθεί μέρος της αποζημίωσης. Να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο θεσμικό πλαίσιο για τους πλημμυροπαθείς και πιο γρήγορο και πιο ταχύτατο, ίσως να βαντάρουμε σε δύσκολες συνθήκες όπου σίγουρα θα έρθουν και στο μέλλον, γιατί ζούμε την κλιματική κρίση και όσο και να θωρακίζομαστε και εμείς και οι Δήμοι και οι συμπολίτες μας, δεν ξέρουμε ποτέ τι θα μπορέσει να προκύψει με την κλιματική κρίση όπου βιώνουμε. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου οι πληγήσεις επιχειρήσεις είναι 151 και οι ολοκληρωμένοι φάκελοι μόλις 66. Ενώ στο Λασίθι, με επικέντρο τη Σιτία, οι πληγήσεις επιχειρήσεις φτάνουν τις 230 και μόλις για τις 36 από αυτές έχει σταλεί ολοκληρωμένος φάκελος. Απόρρια του δεδαλώδους τοπίου και της γραφειοκρατίας, που ζητά από τιμολόγια μέχρι προμηθευτές για να εκτιμήσει το ύψος της αποζημίωσης. Τα δικαιολογητικά είναι πολλά. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να είναι ολοκληρωμένος ο φάκελος είναι πολλά. Και για τον λόγο αυτό, προφανώς υπάρχει αυτή η κολλησιεργία και αυτή η χρονοτριβή. Παρά τις δεσμεύσεις από την πρώτη κιόλας στιγμή για άμεσες αποζημιώσεις, το γαϊτανάκι των καθυστερήσεων έχει κάνει και πάλι το θαύμα του, με τους αντιπεριφερειάρχες να τονίζουν ότι πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία που δυσκολεύει την υποβολή ολοκληρωμένων φακέλων, χρησιμοποιώντας ως τραγικό παράδειγμα ότι για τις πληγήσεις επιχειρήσεις στο Δήμο Χερσονήσου στις πλημμύρες του Νοεμβρίου του 2020, ακόμη ζητούν νέα δικαιολογητικά για να πάρουν οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις τους 2,5 περίπου χρόνια μετά. Μέχρι και σήμερα μας ζητάνε συμπληρωματικά κάποια δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί και εκεί η αποζημίωση των πληγέντων.